Ένα ζωντανό μνημείο της προβιομηχανικής μας κληρονομιάς που έχει ανακτήσει το ρόλο του στην καθημερινότητα της περιοχής προσφέροντας τις υπηρεσίες του είναι ο παραδοσιακός νερόμυλος του Αγίου Γερμανού, ο μοναδικός από τους 20 νερόμυλους που υπήρχαν στην περιοχή, ο οποίος έχει πλήρως αποκατασταθεί. Πηγή ζωής, το ποτάμι του Αγίου Γερμανού που παρακάμπτει την πορεία του για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο. Εδώ είμαστε στο σύστημα υδροδότησης του νερόμυλου, του Αγίου Γερμανού. Παίρνουμε το νερό από το ποταμό του Αγίου Γερμανού, που είναι πολύ ιδιαίτερο ποτάμι, γιατί εδώ είναι το σπίτι της ενδυμικής πρέστροφας των Πρεσπών. Δεν ζει δηλαδή πουθενά άλλου στον κόσμο, υπάρχει μόνο εδώ. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που κάνει την Πρέσπα ιδιαίτερη. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι γεωλογικά εδώ συναντιέται η Ευρώπη με τη Μεσόγειο. Ο μήλος κτίστηκε το 1930 και επισκευάστηκε για πρώτη φορά μερικώς το 1997 από την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών με τη βοήθεια κατοίκων του χωριού και εθελοντών. Το 2015 ολοκληρώθηκε η αποκατάστασή του με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ιδρύματος Λεβέντη και τη συμπαράσταση των αρμόδιων φορέων. Η αποκατάσταση περιέλαμβανε την επισκευή του κτίσματος, την ανακατασκευή των μηχανισμών και του συστήματος υδροδότησης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Το πέτρινο κτίσμα με την ξύλινη στέγη αποτελεί και πάλι συγκρότημα τριών χρήσεων, του νερόμυλου, της νεροτριβής και του μαντανιού. Ο νερόμυλος απέσπασε το 2016 το βραβείο για την πολιτιστική κληρονομιά Europa Nostra στον τομέα αποκατάσταση και οι εικόνες του ταξίδεψαν με αυτή την αφορμή σε όλο τον κόσμο. Πολλοί τον επισκέπτονται και ενημερώνονται για την ιστορία του αλλά και για την οικολογική αξία του υδροδότη ποταμού Αγίου Γερμανού.